για το μεγάλο ζητούμενο της οικονομικής ζωής του τόπου, τον τουρισμό, και τη δυνατότητα κάποια στιγμή να την προσεγγίσουμε λίγο πιο ζεστά από ό,τι κάνουμε μέχρι τώρα. Θα μιλήσουμε σήμερα, στην τρίτη κατά σειρά, συζήτηση για τις επιμελητριακές εκλογές. Εννοείται ότι η τρίτη θέση υπάρχει πάντα εδώ. Περιμένει τον εκπρόσωπο της ενωτικής κίνησης. Δυστυχώς, για τους δικούς τους λόγους, δεν μας έχουν διευκρινιστεί. Η επιλογή τους είναι να μην συμμετέχουν σε αυτή τη διαλογική πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο πολίτης. Είναι ωστόσο εδώ το μέλος της διοίκησης του Πολιτηρίου, υποψήφιος και πάλι στο τμήμα τουρισμού, ο κ. Δημήτρης Κιτρυλάκης. Τον ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Για να συζητήσουμε, κύριε Κιτρυλάκη, αυτό που όλη η Χίο συζητά, πολύ δύσκολα προσεγγίζει όμως. Τι είναι τελικά αυτή η τουριστική δυστοκία που υπάρχει στο νησί μας? Και το λέω αυτό γιατί αισθανόμαστε τα τελευταία χρόνια λίγο ρηγμένοι, σαν να έχει πέσει η αξιοπρέπεια του νησιού, βλέποντας όλη την υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα να καλπάζει τουριστικά και τη Χίο να μην μπορεί να ανατάξει. Θα ήθελα καταρχήν μια δική σας προσέγγιση. Γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο, γιατί βρισκόμαστε εδώ σήμερα? Ναι, καταρχάς σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όντως είναι λυπηρό το γεγονός που ο συνάδελφος από την άλλη παράταξη δεν βρίσκεται κοντά μας. Θα προτιμούσα να βρίσκεται κοντά μας. Θα ζωντάνευε η κουβέντα. Θα ζωντάνευε σίγουρα η κουβέντα. Ο διάλογος πάντα βοηθάει. Αλλά δυστυχώς δεν πειράζει. Ίσως στη συνέχεια βρεθούμε. Ας ελπίσουμε να γίνει στα έδρανα του μελητηριακού θεσμού τουλάχιστον, έτσι όπως θα πρέπει. Ακριβώς. Λοιπόν, σχετικά με αυτό που είπατε, η Χίος πάντα ήταν ένα νησί που δεν ήταν τουριστικός προορισμός. Από πολύ παλιά η Χίος είχε ως πυλώνα την ναυτιλία. Ο κόσμος στρεφόταν προς την κατεύθυνση αυτή. Τουριστικές επενδύσεις και ο κόσμος άρχισε να ασχολείται με τον τουρισμό οχιώτης τη δεκαετία του 80, από το 80 μέχρι 90, που έγιναν ορισμένες επενδύσεις με τον αναπτυξιακό νόμο, γύρω στο 85-87, και στη συνέχεια άρχισε η Χίος δειλά-δειλά να μπαίνει στο χάρτη του τουριστικού προορισμού. Ξεκινήσαμε τη δεκαετία του 90, μάλλον το 87 ξεκίνησαν να έρχονται τα πρώτα τσάρτερ στη Χίο, με τη βοήθεια των δύο τότε τουριστικών πρακτόρων που είχαμε στο νησί, οι οποίοι ασχολιόταν με το incoming. Και με πάθος. Και ήταν, με πάθος ήταν και ένας προορισμός ανεξερεύνητος, ένας προορισμός που είχε ψωμί για τους tour operators, ένας προορισμός με πολιτισμό, με φυσικές ομορφιές και με πολλά υπέρ που συνδέουν το τουριστικό προϊόν ώστε να είναι ελκυστικό στον ξένο τουρίστα. Είχαμε την εποχή εκείνη, η κορυφή ήταν να φτάσουμε τα 17 τσάρτερς την εβδομάδα. Στη συνέχεια άρχισε μια φθήνουσα κατάσταση που τα δύο τελευταία χρόνια και ειδικά τη σεζόν που διανύσαμε και τη σεζόν του 18 που θα διανύσουμε, έχουμε φτάσει στον πάτο του βαρελιού. Ένα ερώτημα αρχικό είναι αν τον τουρισμό το μετράμε μόνο με τσάρτερ. Όχι, δεν είναι, αλλά είναι και αυτό. Ο τουρισμός που έρχεται με τα τσάρτερ θεωρείται ως μαζικός τουρισμός. Υπάρχουν και άλλες μορφές τουρισμού, υπάρχουν οι μεμονωμένοι πελάτες, υπάρχει ο εναλλακτικός τουρισμός, υπάρχει ο τουρισμός από την Τουρκία, ο οποίος άλλοτε είναι μαζικός, άλλοτε είναι μεμονωμένα έρχονται οι άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει για την επόμενη σεζόν του 2018 να βρισκόμαστε με δύο πτήσεις κατά 90% πραγματοποιήσιμες. Στα αίτια δεν οδηγηθήκαμε όμως. Γιατί πιστεύετε ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Δηλαδή όλη αυτή η φθήνουσα πορεία, ναι, την οποία τη βλέπαμε, αλλά αδυνατούσαμε να την εμποδίσουμε να φτάσει τόσο χαμηλά τελικά. Κοιτάξτε, τα αίτια είναι πολλά. Ας ξεκινήσουμε από τις υποδομές. Οι σημερινοί, οι tour operators, οι τύποι των αεροπλάνων μάλλον που χρησιμοποιούν, δεν είναι ικανοί να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο της Χίου. Ξέρουμε το πρόβλημα του αεροδρομίου, είναι βασικό πρόβλημα
για το νησί μας. Ήταν πρόβλημα κοινωνίας όμως. Γιατί δεν είχαμε ξεκάθαρο μέσα μας. Νομίζω ότι το ξεκαθαρίσαμε πια το τελευταίο χρόνο σχεδόν. Αν χρειαζόμαστε μεγάλο αεροδρόμιο ή όχι. Αναπτύχθηκε μια πολύ μεγάλη διαμάχη γύρω από αυτό το ζήτημα τα προηγούμενα χρόνια. Κοιτάξτε, το αεροδρόμιο είναι αναγκαίο. Ήταν αναγκαίο και είναι αναγκαίο, έτσι. Και είναι ένας από τους λόγους που έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Εάν θέλει ο tour operator τώρα να βάλει ένα αεροπλάνο μεγάλο, δεν μπορεί να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Χίου. Θα έρθει στο αεροδρόμιο της Χίου με κενές θέσεις. Που οι κενές θέσεις σημαίνουν κόστος για τον tour operator. Το παράδειγμα, κύριε Κιτρυλάκη, είναι ότι στα χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας, όλοι οι τουριστικοί παράγοντες του νησιού ομονοούσαν σε αυτό. Έλεγαν ότι πράγματι μεγαλύτερο αεροδρόμιο χρειαζόμαστε. Σωστά. Διαφωνούσαν κάποιοι που ήταν εκτός του τουριστικού αντικειμένου. Και στο τέλος, από ό,τι φαίνεται, εκείνον πέρασε. Κοιτάξτε, όσοι είναι έξω από το χορό, πολλά τραγούδια ξέρουν. Το αεροδρόμιο είναι αναγκαίο. Τελεία και παύλα. Ένα δεύτερο αίτιο της κατάδειας μας είναι ότι στη Χίο δεν υπάρχουν τουριστικοί πράκτορες. Δεν υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή είναι ένας άνθρωπος μόνο ο οποίος ασχολείται με το incoming. Έτσι. Είναι διαφορετικά να υπάρχουν 2, 3, 5, 10 τουριστικοί πράκτορες οι οποίοι θα στοχεύσουν σε ξεχωριστές αγορές για να προσεγγίσουν tour operators, travel agencies, για να φέρουν κόσμο στο νησί μας, έτσι. Επειδή το έχω δείξει αυτό κατά καιρούς, ναι, πήρα και απάντηση. Ναι. Μου λένε δηλαδή, αν πιστεύουμε ότι είναι ελκυστική μια τέτοια επαγγελματική ενασχόληση, λογικά δεν θα υπήρχαν κι άλλοι. Δυστυχώς, ο Χιώτης δεν στρέφεται προς τον τουρισμό. Δηλαδή, και τα νέα παιδιά δεν στρέφονται προς τον τουρισμό και προς αυτή την κατεύθυνση. Τα τελευταία χρόνια, ξέρουμε, έχουν ανοίξει ένα τουριστικό γραφείο έχει ανοίξει μόνο, το οποίο ασχολείται με ένα άλλο κομμάτι. Δεν ασχολείται με το θέμα του εισερχόμενου τουρισμού. Χρειάζεται μια προσπάθεια. Χρειάζεται μια προσπάθεια τέτοια να μπουν άνθρωποι στην αγορά, να προσπαθήσουν να προσεγγίσουν, σε συνδυασμό βέβαια με τους ξενοδόχους, να προσεγγίσουν tour operators του εξωτερικού, να φέρουν κόσμο στο νησί. Βέβαια, το να φέρουν κόσμο στο νησί είναι μια κουβέντα. Σας είπα ότι μάνι έχουμε το πρόβλημα του αεροδρομίου. Έχουμε ένα μικρό διάδρομο ο οποίος δέχεται συγκεκριμένους τύπους αεροπλάνου. Έχουμε και δεύτερο εμπόδιο, μάλλον. Όπως έχουμε το μεγάλο εμπόδιο αν οι κλίνες μας μπορούν να εξυπηρετήσουν 2 και 3 ενδεχόμενα τουριστικούς πράκτορες. Ναι, και να σας ρωτήσω εγώ, γιατί πριν από 10-15 χρόνια είχαμε 17 πτήσεις την εβδομάδα και οι κλίνες ήταν ικανές να εξυπηρετήσουν αυτόν τον αριθμό. Σήμερα οι κλίνες έχουν αυξηθεί. Οπότε κατ' επέκταση μπορούν να εξυπηρετήσουν έναν αριθμό. Έχουμε ωστόσο μία αναπλήρωση. Η τουριστική, η τουρκική αγορά έχει ανοίξει και φαίνεται ότι αναπληρώνει σε ένα βαθμό ικανοποιητικό πια για την οικονομία την τουριστική του νησιού τις απαιτήσεις της. Τις απαιτήσεις τουλάχιστον της βιωσιμότητάς της. Σίγουρα, ναι. Μήπως και τα δύο μαζί, οι υφιστάμενες δομές κλινών δεν είναι επαρκείς για να τις καλύψουν? Κοιτάξτε, η Χίος δούλευε και δουλεύει, όπως φτάσαμε σήμερα, 40 μέρες. Η υψηλή σεζόν του νησιού είναι οι 40 αυτές οι μέρες. Τις 40, βέβαια, φετινή χρονιά, την περσινή κτλ., η φετινή σεζόν μπορούμε να πούμε ότι ήταν ικανοποιητική, γιατί είχαμε πολλές αφήξεις, είχαμε ρεκόρ αφήξεων από τη γειτονική Τουρκία, έτσι. Η Τουρκία είναι ένας προορισμός, είναι μάλλον μια αγορά κοντινή, γειτονική, που έχει 5-6 εκατομμύρια κόσμο, δυνητικούς πελάτες. Είναι πάρα πολύ κοντά, είναι το κοντινότερο νησί σε σχέση με τα παράλια, τα τουρκικά. Οπότε είναι εύκολο για τους Τούρκους να μας προσεγγίσουν. Έχει και επισφάλειες βέβαια, έτσι. Έχει επισφάλειες. Εντάξει, είναι πολιτικά γεγονότα που δεν ξέρουμε αύριο μεθαύριο τι θα γίνει. Βέβαια, φέτος, όπως σας είπα, θα πιάσουμε το ρεκόρ των 85.000 αφήξεων, καθαρά Τούρκων μόνο τουριστών, στο νησί μας. Οι Τούρκοι είναι από ασπιρίνη, έχει καταντήσει αντιβίωση
για την οικονομία του νησιού, για τους ενασχολούμενους με τον τουρισμό. Γι' αυτό και εμείς, σαν απερχόμενη δίκη στο επιμελητηρίο, αυτά τα οποία κάναμε στην Τουρκία ήταν πολλά. Θα σας αναφέρω ενδεικτικά ορισμένα πράγματα. Μας κατηγόρησαν πολύ για τη μονομέρεια, όπως είπατε κι εσείς, αλλά οι φίλοι μας πρέπει να ξέρουν ότι η Τουρκία, όπως σας είπα, είναι μια μεγάλη αγορά 5, 6, 7 εκατομμυρίων, είναι δίπλα μας και μπορούμε, ο τουρισμός της Χίου, οι ιδιωτερότητες της Χίου ταιριάζουν στα γούστα των Τούρκων, οπότε και με την προσπάθεια την οποία κάναμε και εμείς σαν επιμελητήριο, σε συνεργασία, άλλοτε σε συνεργασία με το Δήμο, άλλοτε μόνοι μας, είδαμε πραγματικά αποτελέσματα. Όσο αφορά τις ενέργειες, την εξαετία όλη αυτή που βρίσκομαι στη δίκη του επιμελητηρίου και στο τμήμα του τουρισμού, έχουμε κάνει αρκετές ενέργειες για να προωθήσουμε το νησί μας στην Τουρκία. Συμμετέχουμε κάθε χρόνο στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση Travel Turkey, όπως γυρίσαμε την Κυριακή από τη συγκεκριμένη έκθεση. Είναι μια έκθεση που η Χίος δίνει το δυναμικό παρόν και πρέπει να το δίνει και τα επόμενα χρόνια, γιατί η Χίος είναι το πρώτο νησί που δέχεται το μεγαλύτερο αριθμό τουριστών Τούρκων στον τόπο του. Να σας πω ότι η Χίος δέχεται περίπου το 8% του συνολικού αριθμού των Τούρκων που φτάνουν στην Ελλάδα, που ταξιδεύουν στην Ελλάδα. Έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις και προσκαλέσαμε την Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων του Παράρτημα της Σμύρνης, την Τουρσάμπ στοιχείο, τους οποίους τους φιλοξενήσαμε, τους γυρίσαμε στο νησί μας. Αυτή τη φορά, το είχαμε ξανακάνει βέβαια στο παρελθόν, αυτή τη φορά ήταν και νέοι τουριστικοί πράκτορες μαζί, που είχαν την χαρά να γνωρίσουν το νησί μας. Στη συνέχεια να έχουν συναντήσεις B2B με τουριστικούς παράγοντες της Χίου, ξενοδόχους, τουριστικούς πράκτορες. Είχαμε επισκεφθεί τελευταία τη Μανίσα, σε συνεργασία με το επιμελητήριο της Μανίσα. Η Μανίσα είναι μια πλούσια περιοχή, μια περιοχή με εργοστάσια, με καλό κόσμο, οικονομικά ανώτερο κόσμο. Ιστιοπλοϊκοί αγώνες. Όπως γνωρίζετε κι εσείς, καθιερώσαμε τρεις ιστιοπλοϊκούς αγώνες το καλοκαίρι μεταξύ Χίου και Τουρκίας. Συνεργασία του επιμελητηρίου, του Δήμου και της Μαρίνας του Τσεσμέ είχε σαν αποτέλεσμα να καθιερωθούν αυτοί οι τρεις αγώνες οι οποίοι θα γίνονται κάθε χρόνο. Και δίνουν μια ανάσα. Δίνουν ανάσα, ναι. Το διήμερο, τριήμερο, το καταλαβαίνει η αγορά. Ακριβώς. Είναι μια εναλλακτική μορφή τουρισμού, υψηλού τουρισμού, γιατί όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα σκάφη και τα λοιπά είναι κάποιες ανώτερες οικονομικής κατάστασης που δίνουν μια αγορά, δίνουν μια ανάσα στην αγορά του νησιού. Βέβαια, η ανάσα αυτή είναι στην περιοχή περισσότερο του λιμανιού και λιγότερο προς τα έξω. Άλλη ενέργεια το οποία κάναμε σαν επιμελητήριο ήταν η συμμετοχή μας σε ένα σημαντικό workshop στην Άγκυρα και συγκεκριμένα εκεί είχα πάει εγώ προσωπικά και κάναμε μια παρουσίαση της Χίου σε συνδυασμό με τα γειτονικά νησιά της περιφέρειας. Συμμετοχή πάλι σε εκθέσεις στην Κωνσταντινούπολη, στην ΕΜΙΤ, συμμετοχή στην Μητυλίνη. Μην κουραζόμαστε σε αυτά, δεν νομίζω να υπάρχει κανείς. Σας το λέω αυτό για να πληροφορείτε, να πληροφορούνται οι άνθρωποι και γενικά οι επαγγελματίες του νησιού να δούνε ότι η προσπάθεια την οποία κάναμε στην απέναντι πλευρά ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ο αριθμός που έχουμε φτάσει σήμερα των Τούρκων άρχοντες στο νησί μας δεν είναι τυχαίος. Όλα αυτά έχουν γίνει κάτω από ορισμένες προσπάθειες τις οποίες κάναμε και εμείς σαν επιμελητήριο και ο Δήμος και προσωπικές γνωριμίες, φίλοι κτλ. Ο αντίλογος λοιπόν είναι με τους Τούρκους το περικυκλώσαμε το θέμα όσο μπορούσαμε. Ναι. Φαίνεται ότι συντηρούμε και αυξάνουμε κιόλας τα επόμενα χρόνια μια αγορά. Ναι. Προσθετική κατεύθυνση όλα αυτά. Τι κάνουμε όμως για τον αντίποδα? Πώς προσπαθούμε να στηρίξουμε
και το αντίβαρο. Αν κάτι συμβεί αύριο μεθαύριο, δύσκολο, απρόβλεπτο και σπάσει αυτός ο κρίκος της σύνδεσης με την τουριστική αγορά της Τουρκίας. Στη ζωή μου έχω μάθει να σκέφτομαι θετικά. Όποια εμπόδια και να μπουν στο συγκεκριμένο κανάλι διοχέτευσης τουριστών από την Τουρκία, πιστεύω ότι οι Τούρκοι θα εξακολουθούν να έρχονται στο νησί μας. Νομίζω γιατί δημιουργούνται και ανθρώπινες δυνατές σχέσεις πια. Έχουμε, κύριε Γεωργούλη, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπως είμαστε με τους φίλους μας, με την οικογένειά μας εδώ πέρα, να έχουμε ίδιες σχέσεις με τους Τούρκους. Να έρχονται στο σπίτι μας, να πηγαίνουμε στο σπίτι τους, να μας καλούν στους γάμους των παιδιών τους. Ίσως αυτό είναι το κλειδί τελικά. Σε εκδηλώσεις. Αυτό έχει δημιουργήσει μια ζεστή φιλική σχέση, οικογενειακή σχέση. Πολλές φορές λέμε, όπως λέμε, αδερφέ μου, ξέρω, το ίδιο πράγμα νιώθουμε και με τους Τούρκους. Για να σας πω κάτι άλλο. Προσωπικά και εγώ και άλλοι άνθρωποι από το χώρο που πηγαίνουμε συχνά στην Τουρκία. Εγώ δεν νιώθω διαφορά. Είτε είμαι στο νησί μου, είτε είμαι στην Τουρκία, στο σπίτι ενός φίλου μου κτλ. Νιώθω το ίδιο πράγμα. Δεν θα αφισβητήσει κανείς ότι η διπλωματία του τουρισμού μάλλον είναι και το μεγαλύτερο αντίδοτο στην διπλωματία των όπλων. Σίγουρα, σίγουρα. Αυτό είναι βέβαιο. Ναι. Και σε αυτή την κατεύθυνση, επαναλαμβάνω, έχουν γίνει προσπάθειες. Κανείς δεν μπορεί να τις αφισβητήσει. Θα ήθελα όμως να σταθούμε αν αυτές οι προσπάθειες είναι αρκετές για την οικονομική βιωσιμότητα επιχειρήσεων μικρών του τουρισμού και αυτές νομίζω ότι τις γνωρίζετε καλά. Είστε και χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου Ενοικιαζόμενων Δωμάτιων. Αρκεί δηλαδή η αγορά της Τουρκίας για να κρατήσει ζωντανό ένα ενοικιαζόμενο δωμάτιο σήμερα? Κοιτάξτε, φέτος σωθήκαμε, μην κρυβόμαστε, σωθήκαμε από την Τουρκία. Σωθήκαμε, κύριε Κιτρλάκη, τι σημαίνει? Τι σημαίνει? Καλύψαμε τα έξοδά μας. Ξεκινήσαμε τη σεζόν πολύ αρνητικά. Χωρίς κρατήσεις, χωρίς. Και ξαφνικά η σεζόν από τις 10 του Ιούλη μέχρι το τέλος του Αυγούστου άρχισε να ανεβαίνει κατακόρυφα και αυτό οφειλόταν στην προσέλευση πάρα πολλών Τούρκων στο νησί. Το 40μερο αυτό είχε καλές πληρότητες. Είχε πληρότητες που έφταναν το 80% περίπου και 90% τον Αύγουστο. Που αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι. Βέβαια. Μήπως είναι αυτό το λάθος μας? Μήπως επικεντρωνόμαστε στις 40 μέρες, βγάζουμε τα έξοδά μας, αλλά ενδεχομένως κανείς δεν βλέπει αν μπορεί να καλύψει και την επένδυση και το αναγκαίο ποσό που έγινε για την επένδυση κάποια στιγμή, να δημιουργηθεί το ανάλογο κέρδος που θα γλυκάνει και τον επαγγελματία, τον επιχειρηματία αύριο μεθαύριο να κάνει και το επόμενο βήμα. Έτσι, στην κατάσταση αυτή που βρισκόμαστε τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Έχετε δίκιο, δεν είναι αυτό που είχαμε πριν από 10-15 χρόνια, έτσι. Πριν από 10-15 χρόνια είχε περισσότερη γλύκα τα έσοδα που είχαν. Αυτή τη στιγμή τώρα χτυπιόμαστε από παντού, όχι μόνο εμείς στο τουριστικό χώρο και όλες οι επιχειρήσεις. Έχουμε να πληρώσουμε 1000-2 πράγματα, τα λεφτά που όπως τα παίρνουμε, έτσι και τα δίνουμε. Αυτή τη στιγμή κάνουμε βασικά μια συντήρηση της επιχείρησής μας. Έτσι, τα κέρδη είναι ελάχιστα, πολλές φορές είναι και μηδενικά. Και εκφράζουμε ικανοποίηση γιατί ακριβώς δεν βάζουμε το χέρι στην τσέπη να καλύψουμε. Ακριβώς. Καλύπτουμε τα έξοδά μας, βγαίνει και ένα μικρό κέρδος και λέμε ότι με τα σημερινά δεδομένα είμαστε πάλι καλά. Ακριβώς. Ωστόσο, αυτό το στοιχείο μάλλον είναι εκείνο που στερεί και τη δυναμική ανάπτυξης του τουρισμού στοιχείου τελικά. Μα δεν υπάρχει το κίνητρο αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει το κίνητρο. Ποιος νοήμων άνθρωπος θα έρθει στοιχείο να κάνει μια επένδυση. Να κάνει μια επένδυση γιατί. Πότε θα κάνει την απόσβεσή του. Πότε θα βγάλει κέρδη αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό δεν γίνονται και επενδύσεις. Και εκτός αυτού δεν υπάρχει και ένα σταθερό περιβάλλον. Θα έρθει ο άλλος να κάνει μια επένδυση και γιατί να την κάνει. Με τις συνθήκες, ας πούμε, με τις προϋποθέσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, το φως στον ορίζοντα είναι πολύ μικρό, είναι ένα λιχνάρι. Πρέπει να κάνουμε. Για πείτε μου, τι θα πρέπει κατά την άποψή σας να αλλάξει δραματικά για όλο αυτό? Τι θα πρέπει να αλλάξει? Λένε πολύ ότι χρειαζόμαστε μια-δυο μεγάλες επενδύσεις. Ακριβώς. Οι οποίες θα έρθουν αποφασισμένες ίσως και με ένα πατριωτικό κίνητρο παρουσία στο νησί, για να σύρουν και όλες τις υπόλοιπες από πίσω. Ναι. Για να γίνουν βέβαια αυτές οι επενδύσεις,
βασικό κίνητρο είναι να υπάρχουν υποδομές. Αν δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν και ανοδομές. Άρα πάμε στο φαύλο κύκλο. Πάμε, γυρίζουμε πάλι η κότα πίσω. Κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα. Κάπως έτσι. Έτσι δεν είναι η πραγματικότητα. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Σας είπα και προηγουμένως πώς μπορεί να έρθει ένα τσάρτερ 180 θέσεων γεμάτο να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Χίου. Είναι αδύνατο. Δεν μπορεί να έρθει. Η άποψη η οποία επικρατεί στη διοίκηση του εκμελητηρίου και στο συνδυασμό γενικότερα, ναι. Γιατί ως διοίκηση πορεύεστε και σε έναν ενιαίο συνδυασμό. Για τον τουρισμό είναι ποια θα μπορούσε να βοηθήσει ενδεχομένως η σύσταση ενός ιδιωτικού φορέα μέσα στα επόμενα χρόνια να ταρακουνήσει κόπως παραπάνω την τοπική αγορά. Το λέω με τη λογική ότι ούτε στη Μυτιλήνη είχαμε τις πολύ μεγάλες τουριστικές επενδύσεις τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, υπήρχε όμως ένα καλό αεροδρόμιο στη Μυτιλήνη, έτσι. Ένα μεγάλο αεροδρόμιο. Το οποίο θα γίνει και καλύτερο. Όπως και στη Σάμμο, για τη στιγμή που το πήρε η Φράπορτ. Μήπως εκεί η κινητοποίηση των μικρών επιχειρήσεων, η ενοποίησή τους και η απόφασή τους να πάρουν την τουριστική προώθηση και ανάπτυξη από τα χέρια των αρχών, είτε είναι Δήμος είτε είναι Περιφέρεια, και εκείνες να δραστηριοποιηθούν, ίσως θα πρέπει να είναι ο δικός μας και δικός μας ο δικός δηλαδή. Η ίδρυση του τουριστικού φορέα έχει συζητηθεί από εδώ και 15 χρόνια πριν, όταν νομάρχης ήταν ο Πολύδωρος Λαμπρινούδης και πρόεδρος στο επιμελητήριο ήταν ο Αντώνης ο Ζανίκος, νομίζω. Λοιπόν, το πρόβλημα ποιο ήταν τότε? Έπρεπε να γίνει μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και έπρεπε ο ιδιωτικός τομέας να καταβάλει το 51% του συνολικού οικονομικού προϋπολογισμού. Πράγμα που ήταν αδύνατο. Είναι, δυστυχώς είναι κακό, αλλά θα το πω ότι ο Χιώτης, ενασχολούμενος επαγγελματίας με τον τουρισμό, δεν βάζει το χέρι στην τσέπη. Σε όλες τις επιχειρήσεις, για να πάμε μπροστά, για να απολαύσουμε τα κέρδη μας, πρέπει πρώτα να ξοδέψουμε και μετά να απολαύσουμε τους καρπούς, ξέρω εγώ, των χρημάτων που επενδύσαμε. Λοιπόν, το επιμελητήριο, στο ειδικό αναπτυξιακό, φέτος κατέθεσε πρόταση σε συνεργασία με την περιφέρεια της Χίου για την ίδρυση φορέα τουρισμού κόστος 1 εκατομμυρίου ευρώ. Περιφερειακής διάστασης όμως εκεί, έτσι. Τοπικής διάστασης. Περιφέρεια είναι σύμπραξη περιφερειακής ενότητας Χίου με το επιμελητήριο της Χίου. Είναι μια πρόταση η οποία κατέθεσε ο Γιώργος ο Περής στο ειδικό αναπτυξιακό. Βέβαια, το θέμα είναι πότε θα υλοποιηθεί και αν θα εγκριθεί και ναι. Αυτό σημαίνει ότι εξασφαλίζει. Είναι αναγκαίος ο φορέας. Είναι αναγκαίος, η άποψή μου και η άποψη του συνδυασμού μας, ότι ο φορέας αυτός είναι αναγκαίος. Το ζητούμενο είναι τα χρήματα. Πού θα βρεθούν τα χρήματα για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτός ο φορέας. Το ζητούμενο είναι αυτό. Άρα πιθανολογείται ότι μπορεί να υπάρξει χρηματοδότηση αν υπάρχει θετική κατάληξη της έγκρισης, εννοώ της πρότασης, ναι, από το ειδικό αναπτυξιακό, ναι, να έχουν βρεθεί οι δημόσιοι πόροι και να αναζητηθούν στη συνέχεια οι ιδιωτικοί, οι οποίοι θα έρθουν συμπληρωματικά πια για τη λειτουργία του, έτσι. Ακριβώς, έτσι. Ωραία. Να πάμε και στο θέμα της ευρωπαϊκής αγοράς. Αυτή η φθήνουσα πορεία που σημειώσαμε από την αρχή έχει φέρει ως αποτέλεσμα τα 2 τσάρτερ για τη φετινή χρονιά. Ναι. Πιθανότητας ανάταξης βλέπετε μπροστά μας? Έτσι όπως είναι η κατάσταση, όχι. Είναι επιβαρυντικό στοιχείο το προσφυγικό σε αυτήν την κατεύθυνση? Το προσφυγικό τα 2 τελευταία χρόνια μας έχει κάνει μεγάλη ζημιά. Βέβαια, σε ορισμένες επιχειρήσεις έχει τα θετικά του. Οι αρνητικές επιπτώσεις βέβαια είναι πάρα πολλές. Μειώθηκαν οι αφήξεις, μειώθηκαν οι διανυκτερεύσεις, μειώθηκαν τα έσοδα από την τουριστική δραστηριότητα, μειώθηκαν οι θέσεις εργασίας. Μειώθηκαν οι θέσεις εργασίας στον τουρισμό. Μας έχει κάνει μεγάλη ζημιά το προσφυγικό. Μπορούσα, βέβαια είμαστε σε μια φθήνουσα κατάσταση, αλλά το προσφυγικό ήταν το κερασάκι στην τούρτα, το οποίο ήρθε και μας αποτέλεσε όσο αφορά τον ευρωπαϊκό τουρισμό. Και τι κάνουμε, κύριε Κεντρυλάκη? Το προσφυγικό έχει ένα βάθος εξέλιξης πιθανά δεκαετίας. Πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό? Αλληλένδετα με το τουριστικό προϊόν του νησιού. Το προσφυγικό, μάλλον να ξεκινήσουμε ότι γιατί φτάσαμε ως εδώ.
άποψή μου είναι ότι έγιναν κακοί χειρισμοί. Έπρεπε... Κυβερνητικά, τοπικά... Και τοπικά και, τοπικά και κυβερνητικά. Βάλαμε στοιχείο ανθρώπους, όπως είναι η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία και η ΜΚΟ, να επιλύσουν το πρόβλημα, παίρνοντας όλες τις εξουσίες στα χέρια τους και εμείς απλώς να είμαστε οι παρατηρητές των εξελίξεων, των γεγονότων, στα οποία αρχικό ρόλο είχαν η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία και η ΜΚΟ. Το κεντρικό κράτος μας αγνόησε, οι προσπάθειες του Δήμου της Χίου και των φορέων γενικά δεν ήταν σε μια ξεκάθαρη κατάσταση και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Φοβάμαι ότι από αυτό το πρόβλημα δεν το έχουμε ξεπεράσει ακόμα. Ακόμα και τώρα καταφθάνουν εδώ στα γραφεία μας διαμαρτυρίες από τοπικές κοινωνίες, μικρές τοπικές κοινωνίες, οι οποίες διαπιστώνουν ότι ενοικιαζόμενα δωμάτια, μικρά ξενοδοχεία, εχωρούνται είτε στην ΥΠΑΤΗ Αρμοστία είτε σε άλλους διακρατικούς οργανισμούς προκειμένου να φιλοξενούν και μετανάστες για ένα διάστημα. Εκεί, μέχρι τον Απρίλιο-Μάιο, φαντάζομαι. Το ερώτημα είναι σε έναν έμπειρο άνθρωπο που γνωρίζει από τουρισμό. Αυτά τα δύο παντρεύονται. Δηλαδή, μπορεί να είσαι από το Μάιο μέχρι και τον Οκτώβριο τουριστικός χώρος, τουριστική επιχείρηση, και από τον Οκτώβριο, από τον Νοέμβριο μέχρι και τον Απρίλιο ένας χώρος φιλοξενίας μεταναστών προσφυγών. Κοιτάξτε, εμείς σαν σύλλογος, να σας απαντήσω σαν σύλλογος τώρα, είμαστε αντίθετοι με το να ενοικιάσουμε τα δωμάτια μας σε πρόσφυγες. Βέβαια δεν είμαστε ούτε ρατσιστές, ούτε όπως μπορεί να μας χαρακτηρίσει ο καθένας. Αυτοί που νοικιάσαν τα δωμάτια ήταν άτομα τα οποία ήταν εκτός συλλόγου. Εκτός συλλόγου, άνθρωποι που είχαν κλείσει τις επιχειρήσεις τους και μη έχοντας κάτι άλλο να κάνουν για να έχουν ένα οικονομικό όφελος, αναγκάστηκαν να νοικιάσουν τα δωμάτια τους σε διάφορες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, στην ΥΠΑΤΗ Αρμοστία, που στη συνέχεια έβαλαν στα δωμάτια τους πρόσφυγες μετανάστες. Σαν σύλλογος και σαν ιδεολογία είμαστε αντίθετοι με κάτι τέτοιο. Να μου πείτε τώρα πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Η θέση και η δική μου η προσωπική και του συνδυασμού μας είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έπρεπε να μένουν στοιχείο. Στοιχείο έπρεπε να υπάρχει ένα προαναχωρησιακό κέντρο, να γίνεται μόνο η καταγραφή των ανθρώπων αυτών και στη συνέχεια να προωθούνται στην ενδοχώρα. Έτσι, στοιχείο δεν έπρεπε να μείνουν και όχι μόνο στοιχείο και στα νησιά τα γειτονικά, ας πούμε. Μια και θίξαμε θέμα ενδοχώρας, οι εισροές από την υπόλοιπη Ελλάδα τουριστών. Ναι. Αυξήθηκαν φέτος συγκυριακά, γιατί προφανώς το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού λειτουργήσε. Βοήθησε, ναι. Βοήθησε αρκετά, χαμηλώνοντας όμως τις τιμές, αισθητά, πιέζοντας τις τιμές. Οι τιμές, κύριε Γιώργουλη, έχουν χαμηλώσει για όλους. Και για τους φίλους μας τους Τούρκους και για τους Έλληνες και για τους Ευρωπαίους, έτσι. Είμαστε αυτή τη στιγμή, οι τιμές τις οποίες πουλάμε είναι τιμές τις οποίες είχαμε πριν από 7, 8, 10 χρόνια. Είναι πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Υπάρχει προοπτική έστω από την ελληνική αγορά να τραβήξουμε κάτι περισσότερο στο νησί? Πάλι θα επανέλθω στις δράσεις του επιμελητηρίου όσο αφορά την ελληνική αγορά. Ηχείος ήταν ένας προορισμός που δεχόταν το 60% των τουριστών του νησιού ήταν ντόπιοι, ελλαδίτες. Και το υπόλοιπο 40%, τις καλές εποχές, και το υπόλοιπο 40% ήταν άνθρωποι Ευρωπαίοι και τότε ελάχιστοι Τούρκοι. Στη συνέχεια, η Χίος έχασε μια μεγάλη μερίδα του τουριστικού ρεύματος των Ελλήνων τουριστών, γιατί η κατάσταση την οποία βιώνει κάθε οικογένεια, οικονομική κατάσταση, δεν περισσεύουν χρήματα για να μπορεί ο κόσμος να ταξιδέψει. Ακριβό προορισμό μας λένε. Θα σας πω και για... μεταφορικά, που αυτό μάλλον ισχύει, αν δεν είναι έγκαιρα προγραμματισμένο το ταξίδι, λένε όμως ότι είμαστε γενικά και ακριβοί. Θα σας πω και αυτό. Ναι, να τελειώσω το πρώτο μέρος που ξεκίνησα. Λοιπόν, όταν σταμάτησε ο Έλληνας να έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει, η Χίος τότε έκανε μια βουτιά του 40% μείωση στις αφίξεις.
Και στη συνέχεια βέβαια ήρθε η Τουρκία κτλ. Κτλ. Ακριβώς προορισμός. Ναι, η Χίος είναι ένας ακριβώς προορισμός. Αυτό το ίδιο πράγμα με ρώτησαν πριν από μερικές μέρες στην έκθεση στην Travel Turkey που έδινα μια συνέντευξη σε μια τουρκική εφημερίδα. Ότι είναι ακριβώς προορισμός η Χίος και σε σχέση ας πούμε με την υποτίμηση της τουρκικής λίρας, τι σκοπεύεται να κάνει. Και η απάντηση που της έδωσα είναι ότι προσπαθούμε με τον καλύτερο τρόπο να μειώσουμε τις τιμές μας, ούτως ώστε να φέρουμε μια ισορροπία. Έχουμε ακριβά ειστήρια. Έχουμε ακριβά ακτοπλοϊκά αεροπορικά εισιτήρια. Οι τιμές των καταλυμάτων δεν είναι ακριβές. Σας είπα ότι έχουμε φτάσει να έχουμε τιμές. Ανταγωνίζονται τα γειτονικά μας νησιά τουλάχιστον. Δηλαδή θα βρούμε την ίδια τιμή πόρτας σε ένα νοικιαζόμενο δωμάτιο ίδιας κατηγορίας. Ναι. Στη Χίο και στη Μυτιλήνη ή στη Σάμο αντίστοιχα. Στην ίδια μοίρα είμαστε. Είμαστε στην ίδια μοίρα. Οι τιμές μας είναι σχεδόν οι ίδιες. Μάλιστα. Οι τιμές βέβαια είναι και κάτι που προσδιορίζονται από την προσφορά και ζήτηση, έτσι, από τη ζήτηση μάλλον. Η προσφορά της τιμής προσδιορίζεται από τη ζήτηση. Αλληλένδετο και με το προσφυγικό το ερώτημα. Πολλοί προτείνουν αυτό το μειονέκτημα που έχει το νησί, δηλαδή το ότι είναι πια σταμπαρισμένο σε ένα νησί που έχει πρόβλημα με το μεταναστευτικό, να μπορούσαμε να το κάναμε ως ένα πλεονέκτημα. Να ζητούσαμε από τον ελλαδικό χώρο τουλάχιστον, από τα γειτονικά μας νησιά, να στηρίξουν τα νησιά του Βορείου Αιγαίου αυτή την περίοδο με ομαδικές εκδρομές, με αποστολές. Το έχουμε κάνει. Σαν επιμελητήριο το έχουμε κάνει. Και μάλιστα κάναμε και διάφορες ενέργειες, προωθητικές ενέργειες, με διαφήμιση στη Βόρειο Ελλάδα, που η Βόρειο Ελλάδα αποτελούσε μια πηγή εισερχομένων τουριστών στο νησί μας με αρκετό κόσμο. Το προωθήσαμε αυτό στη Βόρειο Ελλάδα και συγκεκριμένα με το σλόγγαν Θεσσαλονίκη Χίος, μια μαστίχα δρόμος. Το ίδιο βέβαια κάναμε και για την Κύπρο, το ίδιο σλόγγαν, ας πούμε, Κύπρος Χίος, μια μαστίχα δρόμος, επειδή είχαμε δύο πτήσεις με κοινό κωδικό. Συμμετείχαμε στην Ελλάδα, για να προσελκύσουμε κόσμο προς το μέρος μας, συμμετείχαμε σε πάρα πολλές εκθέσεις, από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε κλαδικές εκθέσεις, σε τουριστικές εκθέσεις, καταχωρήσεις σε διάφορα έντυπα, συναντήσεις. Κάτι το οποίο σημαντικό, το οποίο πρέπει να σας πω, είναι ότι σαν επιμελητήριο είχαμε συναντήσεις με τις αεροπορικές εταιρείες Astra Airlines και Aegean Airlines, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τις πτήσεις από το εξωτερικό. Δηλαδή να κάνουν συγκεκριμένες πτήσεις οι εταιρείες από το εξωτερικό. Αλλά οι εγγυήσεις που μας ζητούσαν, γιατί και οι αεροπορικές εταιρείες είναι επιχειρήσεις οι οποίες πρέπει να ξεκινούν με το νεκρό σημείο να φέρουν τα έσοδα, με τα έξοδα να ισοψηφίζονται για να μπορούν και εκείνες να ξεκινήσουν. Λοιπόν, και οι εγγυήσεις που μας ζητούσαν, ας πούμε, το 30% των θέσεων, για παράδειγμα, ήταν κάτι το οποίο το επιμελητήριο δεν μπορούσε να συμβάλλει σε αυτό. Σε αυτό έπρεπε και πρέπει εμείς οι επαγγελματίες να συμβάλλουμε, αλλά ο Χιώτης, σας είπα, επαγγελματίας, δύσκολα βάζει το χέρι στην τσέπη για κάτι το οποίο δεν ξέρει αν θα έχει θετικό αποτέλεσμα στη συνέχεια. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, πριν να ευχαριστήσω για αυτή την κουβέντα. Χρόνια στο επαγγελματικό τουριστικό κουλπέτι. 34. Με το χέρι στην καρδιά, θα βλέπατε ένα νέο Χιώτη σήμερα, έτοιμο να ξεκινήσει την επαγγελματική πορεία. Ναι. Και θα τον παροθούσατε να ασχοληθεί με τον τουρισμό στο νησί μας σήμερα? Είναι ερώτημα δύσκολο. Είναι ένα ερώτημα δύσκολο. Αρχή μας είναι να βοηθάμε τους νέους επαγγελματίες. Και προσωπικά και σαν επιμελητήριο το κάνουμε αυτό το πράγμα. Στην παρούσα κατάσταση που βρισκόμαστε, μόνο ένας θαραλέος νέος θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι τα λέει όλα η απάντηση του. Δυστυχώς δεν είναι αισιόδοξο το τέλος της συζήτησής μας αυτής, αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι όλοι μας οι άνθρωποι που εργάζονται μέσα από τον τουρισμό, που ζουν από τον τουρισμό, πρέπει να βάλουμε λίγο νερό στο κρασί μας, να αυξήσουμε το χαμόγελό μας, να αυξήσουμε τη διάθεσή μας, να αγκαλιάζουμε
τον τουρίστα, τον κάθε τουρίστα ο οποίος έρχεται στο κατάλημά μας, να έχουμε πάνω απ' όλα τουριστική συνείδηση και καλή συμπεριφορά, φιλική συμπεριφορά απέναντι στον τουρίστα. Ο κάθε τουρίστας που έρχεται στη Χίο θα είναι ο διαφημιστής του νησιού μας για τους επόμενους. Και ένα πιο προσωπικό ερώτημα. Γνωρίζαμε τη διαδρομή σας ως ανεξάρτητη μέχρι τώρα στο πνευματήριο. Ναι. Ήσασταν επανεκλεγμένος αρκετές φορές ως ανεξάρτητος υποψήφιος στον τουρισμό. Ναι. Κατέβασε, υπέστειλε τη σημαία της ανεξαρτησίας ο Δημήτρης ο Κυντριλάκης και ενσωματώθηκε στην επιμελητηριακή συνεργασία. Ακούστε, καταρχάς άλλαξε ο επιμελητηριακός νόμος. Απ' την άλλη πάλι, δέχτηκα. Δεν μπορούσε να εκλεγεί ένας ανεξάρτητος δηλαδή. Όχι, θα μπορούσε να, για να κατεβάσει ένα ψηφοδέλτιο να έχει ένα άτομο σε κάθε τμήμα. Πρέπει το λιγότερο να είναι 4. Αυτό δεν ήταν δύσκολο. Αλλά να σας πω κάτι, μια και μου δίνετε την ευκαιρία. Ο Γιώργος ο Γιωργούλης, γιατί πήγαμε τον Γιώργο τον Γιωργούλη. Ο Γιώργος ο Γιωργούλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι έτοιμος, είναι ένας άνθρωπος καθαρός, ένας άνθρωπος που έχει το χάρισμα να ενώνει την ομάδα μεταξύ τους. Από εκεί προήλθε, από τη συνένωση των τριών συνδυασμών, προήλθε η επιμελητηριακή συνεργασία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ένας βιοπαλαιστής που αγωνίζεται. Πολλοί τον κατηγορούν γιατί έρχεται με τα ρούχα της δουλειάς στο επιμελητήριο. Σας εξήγησε νομίζω και ο ίδιος εχθές. Αλλά ο Γιώργης ο Γιωργούλης δεν είναι ούτε από μεγάλα τζάκια. Ό,τι έχει κάνει στη ζωή του τα έχει κάνει με την αξία του, με τον εαυτό του, ούτε με τα χρήματα του μπαμπά του, ούτε με τα χρήματα της μαμάς του. Γι' αυτό και είναι αγαπητός στον κόσμο. Και πιστεύω ότι πρέπει να ψηφίσει ο κόσμος την επιμελητηριακή συνεργασία με επικεφαλή τον Γιώργη τον Γιωργούλη, γιατί τα συμφέροντά μας είναι τα συμφέροντα τα δικά σας, τα δικά μας, του μικρού επιχειρηματία, του αυταποασχολούμενου. Εμείς δεν έχουμε σχέσεις ούτε με τις αλυσίδες των πολυκαταστημάτων, ούτε με τα μεγάλα καταστήματα, ούτε με τα συνεχόμενα ωράρια που διαφημίζεται ότι θα ο άλλος συνδυασμός έχει σκοπό να προωθήσει. Εμείς προωθήσαμε και προωθούμε τα συμφέροντα του χιώτη επαγγελματία, του αυτοαπασχολούμενου, του έμπορου και δεν έχουμε σχέση με αλυσίδες καταστημάτων και πολυκαταστημάτων. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Θα ήθελα βέβαια να βρίσκεται και ο συνάδελφος στη δίπλα καρέκλα για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε ένα θα διάλογο. Θα ήταν πιο ουσιαστικός ο διάλογος. Εγώ εκείνο που θα ήθελα και να ευχηθώ είναι στις επόμενες επιμελητηριακές εκλογές ο τομέας του τουρισμού να έχει περισσότερες από μία έδρας, όπως έχει σήμερα. Το το είχαμε προτείνει, αλλά το Υπουργείο δεν το δέχτηκε. Θα είναι ένδειξη ανάπτυξης επιτέλους και του τουρισμού στο νησί μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, σας ευχαριστώ.